Αλλά να μην το δω εγώ, μια γειτονιά είμαστε. Διπλανό πλατό. Λοιπόν, πάω να φέρω ποιον. Ρε παιδιά, πραγματικά τόση ομορφιά, ρε εσύ τον Γρηγόρη θα την αντέξουμε εδώ πέρα. Ξέρεις τι να το έχεις εις διπλούν αυτό το πλάνο που σε ζαλίζει. Κάθε μέρα το έχεις μωρέ, λένε εδώ με εμάς. Δεν μιλάω για σένα μωρέ τώρα. Μιλάω τώρα που θα μπει μέσα ο κολλητός του δικού μας. Θέλω να πω κάτι. Ναι, είδα το κορμί του γυμνό. Αυτό δω κι εγώ γυμνό. Αλλά δεν το είδα, το είδα από το βίντεο εννοώ που το έπαιξε στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Εγώ το είδα και ένα βράδυ. Πού? Όχι, πλάκα κάνω ρε. Βρωμίζει το πράγμα. Πλάκα κάνω. Το πράγμα εδώ χαλάει. Για να κάνω το στα... Ελένη, τι είναι αυτό το κορμί? Παιδιά, έτσι ήταν πάντα αυτό το παιδί ντυμένο, γιατί εμείς δεν το χτίσαμε ποτέ. Έτσι πάντα φέτες. Εγώ τον είχα δει και με μαγιό. Όλοι τον έχουμε δει. Σαροντούφεκο. Λοιπόν. Πήγε ο δικός μας κούκλος να φέρει έναν άλλον κούκλο. Και οι κούκλοι συνεχίζονται. Κουκλοσύνη επί δύο. Για να έρθει παρακαλώ μέσα ο Νίκος Αναδιώτης. Μαζί με τον Δημήτρη. Κουκλοθέατρο. Καλεξίωμα πιάνατε. Ξαρέλα. Γιατί μου τον φέρατε. Γιατί μου τον φέρατε. Κάτσε, κάτσε. Καλώς μας ήρθες. Εσύ όμορφη είναι κι άλλο, ε. Ναι, το είπα και αυτό. Δεν ξέρω τι συνέβη, πώς γίνεται. Καλά. Είμαι γέρος, δεν είμαι πολύ καλά. Για καθίστε μαζί, αγόρια. Μου. Έλα ρε πατέρα. Λένε να βγούμε και εμείς από πίσω, το στυλ είναι που μετράει. Βγήκανε αερά. Πάμε, πάμε να βγούμε και εμείς να δούμε. Εδώ, δίπλα του κιόλας. Έλα, έλα, κάτσε. Έτσι, για καθίστε. Και από εδώ λες καλό φως, κάτσε εδώ. Δεν έχω ανάγκη το φως. Εσείς παιδιά, ήδη αν θέλετε, όπου και να σας βάλουμε, έχετε δικό σας φως. Δεν έχετε ανάγκη. Το καφέ το πεθάνομαι εγώ σε χρόνο. Συγγνώμη. Να κάτσω ή να ή περισσεύω λίγο. Εγώ λέω απλά να αλλάξει θέση με την Κατερίνα. Γιατί σωστά. Πάντα της άρεσε να είναι δίπλα σε έτσι... Συναδέλφους. Ναι. Παρότι είσαι πολύ ευγενική, το κάρφωμα ήταν τεράστιο. Όχι ρε εσύ, αλλά τώρα δύο αγόρια να γίνετε τρεις. Φτάνει, να μπει και μια γυναίκα μες στη μέση. Βάλει το γέρο εννοούσε μέρα. Βάλει τα παπούτσια του Θοδωρή. Σε ευχαριστώ. Πώς κατάλαβες. Βάλει το γέρο. Θα καθεί ήρθα σε δεξιά, Θοδωρή. Ρε Νίκο, τι έγινε? Πες μου ότι έχεις αλλάξει από πέρσι. Γιατί άνοιξε φέτος την τηλεόρασή μου σε πρωτοείδα. Η αλήθεια είναι ότι είδα την πρώτη μέρα στο Happy Day και μετά βεβαίως στο Σαββατοκύριακο. Και λέω, πήρα τη γελάδα της. Λέω, τι έκανε αυτός. Λέει, τι έκανε. Μαλιά. Ξέρω, λέω, κάτι άλλαξε το πρόσωπό του. Λέω, ξαφνικά ξανά. Έκοψε τα μουσια. Α, μην τα ξαναφύσει. Αυτό αν ήταν, μην το ξαναφύσει ποτέ. Το μαλλί έχει αλλάξει. Αν δεν στρίγε εδώ με τον Δημήτρη, τα πιάνω τι αντοχέ. Έχει κάνει στο τέλο τη σεζόν την προηγούμενη και δεν έβλεπα το πρόσωπό σου πια. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Και με μάλλον η αρχισυντάκτρια που ξέρει. Δίκιο έχει η αρχισυντάκτρια. Αλλά μόνο που δεν ξέρει για αυτού. Τι ωραίο πλάνο διπλό αυτό, ε. Πάμε να κάτσω απέναντι, να βλέπω καλύτερα. Χαλαρώστε και συνηθίστε με. Στο τετραπλό χαλάει το πλάνο. Να σου πω, άκουγα πάλι θα πω στο Σαββατοκύριακο που έλεγες ότι το κορμί που είδαμε στο βίντεο, που μάλλον κάπως έτσι είναι και το διπλανό σου, αλλά και αυτόν δεν τον έχουμε εκδίσει. Στο βίντεο τον είδαμε και αυτόν. Εκδίσε τον, δεν περιμένετε. Μόνο από βίντεο βλέπουμε εδώ μέσα. Τι περιμένετε. Κάτσε ρε Ελένη, όπου πάμε εκδίνεις δηλαδή. Εγώ σε εκδίνω, πώς έκδισα παιδιά. Λάιν δεν έχεις δικαιούται ούτε μια φορά για τους φίλους σου. Στα social media, αν τα παρακολουθήσει, δεν είναι και πουθενά αντιμένος. Ναι, αλλά δεν τα είχα παρακολουθήσει. Εγώ κάτι φωτογραφίες μου δείχνει κατέρνα από το Facebook. Φίλος κάνει φίλο να δει καλό. Εσύ ποιος ακολουθείς στα social. Εδώ το παιδί. Νίκο μου, άκουγα που έλεγες ότι τρελάθηκε στο Βραστό Κοτόπουλο και στο Αγγούρι για να κάνεις λες το κορμί που ήθελες, ενώ πριν ας πούμε ήταν κάπως αλλιώς αυτό το κορμί. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν απαραίτητο τόσο πολύ να κοπιάσω για το αποτέλεσμα. Δεν θέλανε και οι ίδιοι κάτι τέτοιο. Απλά το είχα βάλει εγώ πείσμα με τον εαυτό μου, να δω αν μπορώ να τα καταφέρω. Ψάχνω τα όρια μου πολλές φορές. Τώρα, ας πούμε, είσαι στην ίδια κατάσταση που είσαι εκεί ή άλλαξες? Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι στην ίδια, δεν είναι για πολύ αυτό. Α, και δεν μπορώ να συντίζομαι. Δεν μπορώ να συντίζομαι. Κάτι κολοκύβεται με το πόσο βαστάει. Τόσο αυστηρή διατροφή για πολύ καιρό. Τι να τρώω, γιατί δεν ρωτάς το άλλο. Πώς τον αντέξανε αυτοί που ήταν δίπλα του που έκανε γιατί αυτή τη. Είχε νεύρα. Ω, μην το ξαναπεί αυτό. Έχει νεύρα, ε. Και εγώ λίγο που το ζω στην καθημερινότητα και χωρίς τη διατροφή που και δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Όχι, έχουμε δει και σαν να κάνει βραστές πατάτες με κάτι τέτοιο. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Φαντάσου να κάνει και αυτή. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Πώς τον βλέπω. Τόσο cool. Όχι, τον βλέπω ήρεμο, γλυκό. Πάντα. Εγώ τον παρακολουθώ, τον βλέπω και τον αγαπητάκι μου και λέω πάντα κοίταξε πόσο χαλαρός λέω είναι. Χαλαρό παιδί δεν είναι. Είναι πολύ ευγενικό όμως και καλό παιδί. Α, μπράβο, δεν είναι. Εντάξει. Σοβαρά, έχω άλλη εικόνα. Έχει μια ένταση στο βλέμμα του ο Νίκος. Το οποίο είναι καλό για να μην κοιμάται κιόλας. Εξαρτάται τις καταστάσεις. Και τώρα, για δε στο βλέμμα. Να σου πω κάτι, μ' αρέσει και τον αγαπώ. Είμαστε φίλοι. Ναι, μ' αρέσει και το. Είμαστε φίλοι, τον αγαπώ. Αλλά έχει έναν ωραίο, ιδιαίτερο τρόπο που να βάζει τους άλλους να κάνει. Να κάνουν τις δουλειές του. Όπως λέει ένας κολλητός στην προηγούμενη ζωή, ήσουν απλοίαρχος παιδάκι μου. Του λέω γιατί, μου λέει. Πες, φέρε αυτό, κάνε εκείνο. Παίρνει τον κολλητό μας, φίλο τηλέφωνο. Φτιάξε μου το φαγητό και του μα έρθει αυτή την ώρα. Μα το άκουγα και το έλεγε και κάποια στο βίντεο πάλι αυτό. Ότι με βάζει κάθε πρωί. Τι είναι. Το καλό μου κολλητό. Με βοηθάει πάρα πολύ. Του φτιάχνω ρίζια, ξέρω εγώ τι έλεγε.
Εντάξει, άμα έχεις τον τρόπο σου να κάνεις τους ανθρώπους να κάνουν αυτά που θες εσύ, αλλά χωρίς να αισθάνονται άσχημα, τότε μπράβο. Είναι ωραία αυτό λέξη. Είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι ωραία λέξη γι' αυτό. Κουμανταδόρος. Κουμανταδόρος, αλλά θα σου πω και το εξής. Είμαι και εγώ διαθέσιμος να θυσιαστώ για τον φίλο μου οτιδήποτε για να μου ζητήσει. Όχι ως αντάλλαγμα για αυτό που μου κάνουν, το κάνω έτσι κι αλλιώς. Μια εβδομάδα του ζητά να μου βρει σπίτι και είναι απέναντί του γιατί δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Λες και του ζήτησε να σου πάρει τα παπούτσα, τα μπλε, να μου βρει σπίτι. Μα τι, πώς θα σου βρει σπίτι το παιδί, όχι, καμία εμπιστοσύνη. Καμία. Θα σας τα πω. Ναι, ναι, θα πού νομίζει ότι έχει τη λιγότερη σταθερότητα, στη σχέση του είναι σταθερό. Στο μυαλό του μέσα υπάρχει μια σύγχυση. Ναι. Καλή. Ναι. Που ξυπνάει έτσι. Ναι. Το μεσημέρι έχει αλλάξει λίγο. Το απόγευμα πάλι και το βράδυ. Δεν μπορεί να το πιάσει. Εσύ τι έχει να πει για το φίλο σου. Τίποτα. Έχει δίκιο. Εγώ ακολουθώ πιστό. Είναι δάσκαλο να ακούω. Δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό. Που είναι ο πιο εύκολο. Μια σύγχυση. Εγώ το λέω και μόνοι μα όταν είμαστε. Δεν είναι κακό αυτό. Έχω μια έπαρση. Έχω μια σύγχυση. Όχι, έπαρση. Άλλο η έπαρση. Όχι, ρε παιδί μου, έπαρση. Ούτε αλαζονία ούτε τίποτα. Μια σύγχυση. Το έχει καταλάβει. Όχι, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Για κορίτσι έχετε μαλώσει ποτέ κατά το παρελθόν. Ποτέ. Όχι. Ποτέ με φίλους μου. Σας αρέσουν ποτέ το ίδιο στυλ γυναικών? Δηλαδή, αν μπείτε σε ένα χώρο, θα σας αρέσει η ίδια κοπέλα? Δεν θα κάνετε κάτι. Ξέρεις, μπαίνουν, πώς λέμε εμείς, ρε παιδί μου. Βλέπουμε, ας πούμε, όλους εσάς. Πού θα πέσει το μάτι μας, ναι, εγώ έχω πολύ αντικειμενικό γούστο. Ναι. Και είναι λογικό να συμβαδίζει, ναι, και όχι μόνο με τον Δημήτρη και με τον Γρηγόρη και με τον Θοδωρή. Με όλους τους άντρες. Το όμορφο είναι πάντα όμορφο. Πρέπει ο άλλος να είναι καβός για να μην το αντιληφθεί. Λογικό είναι να αρέσουν οι ίδιες κοπέλες. Γιατί τον έδειξε τον καβό? Πρέπει ο άλλος να είναι καβός να μην το αντιληφθεί. Γιατί εγώ μου σε χτυπάει έτσι αλήθεια. Δεν ξέρω. Κάτι μου... Κάτι το έχω κάνει μάλλον. Κάτι το έχω κάνει. Φίλος. Μήπως έφαγε κανείς του άλλου καμιά δουλειά, καμιά πασαρέλα, γιατί και εγώ θα μπω σε αυτό το παιχνίδι. Ίσα ίσα που να συνεργαστούμε θέλουμε και όχι να ανταγωνιστούμε. Το ξέρω, αυτό είναι κολλητάρια μου. Είμαστε κάθε μέρα μαζί, σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, και άμα τελειώσουμε την εκπομπή, συναντιόμαστε. Παίζουμε το παιδί του και εκείνο με το σκυλάκι μου, με την οικογένειά του είμαστε δεμένοι. Εγώ φαντάζομαι ότι θέλω να συνεργαστώ μαζί του. Τώρα αυτό το θέλω σαν. Εγώ δεν θέλω, γιατί θα τα κάνω όλα εγώ. Α, ναι. Θα τα κάνει όλα εσύ λάθος και θα πρέπει εγώ να τα διορθώνω. Αυτό να λες. Τρελιπάσαι. Μπράβο, Νίκο. Ωραία, είστε παιδιά, βάτο, μπράβο. Είσαστε ωραίοι και το ωραίο είναι ότι. Συνήθως δύο ωραίοι μαζί δεν τα πάνε και πολύ καλά. Λογικά πρέπει να έχουν και ψιλοκόντρες να αλληλοζηλεύονται, αλλά εσείς. Εντάξει, όχι άντρες τόσο. Μπράβο, είναι δύο ωραίες μαζί δεν τα πάνε. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν αυτό. Περισσότερο. Στατιστικά μιλώντας. Γιατί δεν ξέρουμε, ο γιατρός. Α πω κάτι, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κάνουμε τα ίδια πράγματα, γενικότερα βγαίνουμε, συζητάμε. Συγγνώμη, εσύ δήλωσες γυμναστής. Φέτος μας δήλωσε και αυτός γυμναστής. Για πείτε μας τώρα, εάν ας πούμε έπρεπε. Εγώ και η Κατερίνα να πάμε να κάνουμε γυμναστική, να φτιάξουμε το κορμί μας όπως θέλουμε. Σε ποιον από τους δυο σας θα πρέπει να βρεθούμε? Σε μένα για να το τελειοποιήσει εκείνο. Είδες διπλωματία, Κατερίνα μου. Τι να το κάνω, αφού είναι κολοκύτα το κορμί σου, λέει μια εβδομάδα κρατάει. Άιντε και το κάναμε. Θα γίνει κολοκύτα, όχι εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ο ένας θα είναι αυστηρός. Εγώ. Δεν είσαι. Είμαι. Αφού είναι τροχός, καλά, με τα παστίγια. Τι, δύο αγκούρια για ένα θάνατο. Ενώ ο Δημήτρης θα είναι λίγο. Ρε, κερατάκο, βάλτε λίγο. Όχι, ο Νίκος θα σου το πει μια φορά, αλλά δεν ασχολείται, σε πιέσει. Είναι, δηλαδή θα σου πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά δεν είναι ο τύπος που είναι από πάνω από το μαστίγιο. Θα σου πει ναι, πρέπει να το κάνεις αυτό. Εγώ στο είπα, θα σου πει. Αυτό κάνει. Σε κάνει και αισθάνεσαι ενοχές. Τις εποχές που έτρωγα πρόχρηστο. Γιατί τώρα κυνηγάει τις άλλες. Πάει στην Αντωνία και θα το φας αυτό. Κατάλαβες, επειδή πεινάς εσύ, κάνεις για τον άλλο και αισθάνεται ενοχές. Τον είδα πάρει στο βίντεο του που ήθελε να σε προτείνει και να σε προτρέψει να. Ναι, αλλά εγώ τον είδα, του λέω ρε, εσύ, εδώ εσένα σου βγήκε η γλώσσα. Εγώ πού να τολμήσω να πλησιάσω, πας καλά. Μια χαρά τα καταφέρεις, Ελένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ακούς. Όλη μέρα τρώμε. Λοιπόν, έχω το πουλάκι κασιώτικο. Λοιπόν, αγορή. Την κλείδωσε ο Αθερίδης. Παρότι ξέρεις ότι λατρεύει τις ερευνές σου, αλλά δεν χωράγαμε. Δεν πρωταγωνιστής γίνεται. Μετατοπίσου κοντά στην Κατερίνα. Έλα, έτοιμο. Μουσικές καρέκλες. Για γυναίκες. Θα ξαναμπερδέψω την τράπουλα. Για γυναίκες δεν μιλάγαμε, ρε παιδιά. Όχι, όχι, ξεχάσετε αυτά. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Εσύ με ξεχνάς. Είσαι καλά. Θα ξεκινήσει με μια έρευνα εδώ πέρα. Όχι έρευνα, με τις ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις, εκεί σε μάθαμε καλά. Πουλάκι μου, ναι. Τι ωραία που είχαμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε για γυναίκες περίεργα γυναικεία χαρακτηριστικά που εξιτάρουν έναν άνδρα. Δηλαδή, δεν σε εξητάρουν πράγματα που δεν το περιμένεις. Είναι αλήθεια αυτό. Βλέπεις κάτι και λες. Την βλέπεις λίγο διαφορετικά. Αυτό. Υπάρχει το αντικειμενικά όμορφο και υπάρχει αυτό το υποκειμενικό που σε εξητάρει για τους δικούς λόγους. Έτσι όπως το έκανες, είναι όταν σου έρθει την ταλίκα κατά πάνω. Πώς το έκανες. Στάχτηκε. Δηλαδή, μπορεί να είναι άσχημη η κοπέλα.
Ευχαριστώ. Άσχημη αντικειμενικά. Κοίταξε, τους πιστεύεις έχουν ερωτευτεί ποτέ μια γυναίκα που να μην την βλέπουν σαν πρώτη ματιά και να νιώθουν ο Νίκος κάτι. Αποκλείεται για το Δημήτρη, μη μου παίρνει. Όχι, για να σου έχετε φέρει εδώ για να ρίχνετε μένα. Λοιπόν. Μια κοπέλα λοιπόν που αντικειμενικά με πρώτη ματιά τη λες άσχημη, κάνει κάτι από αυτά και λες, όπα εδώ, α, εδώ είμαι. Διαφορετικό αέρα, εμπνέει κάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει Νίκο και να πεις, α, εδώ είμαστε. Εντάξει, το προφανές. Μη μιλάς. Δύο μεγάλα σύγχυσες. Ναι, δύο μεγάλα σύγχυσες. Πρόσεχε γιατί είσαι δίπλα. Ναι, ναι, του είχε έρθει λιγούρα ώρα τώρα. Και βλέπει και η Βασιλική αυτό, φοβάμαι και είσαι και πατέρας. Ναι. Το προφανές. Ναι, είναι διαφωνείς. Και πού βιδώνουν τα διαφωνείς. Πιο μεγάλα στήθη, να τα λέμε και αυτά. Όχι. Όχι. Λοιπόν, θα σας πω άλλα πράγματα όμως. Για πες ρε Γρηγόρη, να μάθουμε κι εμείς. Το πρώτο, να παίζουν ένα όργανο. Λοιπόν. Να φοράνε μια στολή, θα το πας και έτσι. Μισό λεπτό. Παίζουν ένα όργανο. Μαγεία. Τι είπε, δηλαδή, σαν μέλη, ας πούμε, συγγνώμη, με το βιολί, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τι βάνε σαν μέλη. Πιτσιρικάς άγουρος, την κοπέλα με τη μελόντικα. Έτσι την έπαιζε τη μελόντικα. Έλα. Φέρτε μου ένα μαντολί. Όχι έτσι. Γιατί, τι έχει δηλαδή. Το κανιβαλίζει. Σκέψου τώρα αυτή η κοπέλα. Τι να σκεφτόμουν ρε Γρηγόρη. Κοίτα που θα σκάσω μύτη σαν τον... Όχι αυτή την κοπέλα, μια άλλη κοπέλα. Όλα παίζουν. Πάει ο Λιανός ο κατέστρεψης. Πότε είναι η πρεμιέρα της εκπομπής, μπορεί να αναβληθεί. Να ενημερώσω την εκπομπή όλα παίζουν ότι ίσως να μην έχει μουσικό όργανο σήμερα. Πάρ' το και παίχτω ρε Κατερίνα. Πάρ' το και παίχτω. Άσε με ρε φίλε μας κάνουμε την κάμερα εδώ και καταστρέψαμε την κιθάρα της εκπομπής. Λοιπόν ξαναβγαίνω Γρηγόρη μη φοβάσαι. Φώναξε μια κοπέλα τύπου. Έρχεται ξαφνικά η κοπέλα που έχει γνωρίσει και δεν την πιάνει το μάτι σου και σκάει με μια κιθάρα, με μια μελόντικα πάνω σε ένα πιάνο. Και αρχίζει και παίζει μελωδίες. Μελωδίες. Καλησπέρα, είμαι μια κοπέλα που παίζω μουσικό όργανο. Όχι, όχι, θα ζήσει αυτός. Μια εκπομπή θα έχει πάνε. Είμαι μια κοπέλα που παίζω μουσικό όργανο. Α, τη βλέπεις με άλλο μάτι, ε. Κάπου είχα και μια πένα. Κάντο εικόνα. Θέλω να σε ξαναδώ. Καναρί μου τα κάμα με σαλά. Θέλω να κάνω. Πες άλλο. Πως απόψε ψώφισε η γάτα αυτό θα του πεις. Ωραία άλλο. Ρε αγόρια νιώθετε τίποτα. Ένα σκύρτημα το χωνιά. Εντάξει διακομωδεί. Άμα έτσι όπως το λέει ο Γρηγόρης εγώ το αντιλαμβάνομαι. Νίκο είναι απόλαυση. Δηλαδή βάλει τη γυναίκα σου να μάθει όργανο. Μπορεί να είσαι παντρεμένος θα την δεις. Γρηγόρη πάμε στο δύο. Εγώ δεν το βλέπω πολύ σεξουαλικό αυτό. Το δεύτερο που τρελαίνει τους άντρες. Κάτσε. Να παραγγέλνουν ένα αντρικό ποτό. Ποιο είναι το αντρικό ποτό? Πιάσε ένα τσίπουρο. Φίλε, σε ένα ουίσκι με πάγο. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι δυσκολία το τσίπουρο ρε φίλε. Ελένη, ξέρεις σε τι εκτίμηση θα την κάνω μετά την τελευταία. Τι λάδα κάνεις μωρέ. Δύο τσίπουρα με μεζέ. Περιποιημένο με σαρδελίτσα. Ένα αντρικό ποτό. Ένα ουίσκι. Με πάγο. Με λίγο πάγο και κοκακόλα. Περάστε κύριε, σε αυτό το μπαρ τα έχουμε όλα. Δηλαδή βαρέθηκε ο άντρας τη γυναίκα την ακούει. Πας καλά. Εγώ αν πάω. Μίλα με τα αγόρια. Ρε παιδιά δεν έχετε βαρεθεί. Μια μαργαρίτα. Τι μαργαρίτα ρε. Πάρε ένα αντρικό ποτό να με τρελάνε. Μια μπιγόνια. Εντάξει. Πάρε ένα αντρικό. Εμένα το... Δηλαδή... Εγώ την έχω εκτιμήσει να τα λέει ακόμα πιο πολύ. Μου λέει: μου βάζεις ένα τσίπουρο, αγάπη μου. Άσε μας. Μια τσιπουριά. Ναι, ναι, χθες. Κοριτσάρα μου, τη λέω: τι λόγια είναι αυτά που ακούω από τα χείλη σου. Μανάρι μου, όμορφο γλυκό, όμορφο. Μου βάζεις ένα τσίπουρο, αγάπη μου. Και όπως άρεσε, πιάσε λακέρδα, τσίρα, τζούγια. Θα το κάψουμε σήμερα, Λίτη. Άστο, Ελένη, φοβερό. Δοκίμασε το. Πάσε και ένα κρεμμύρι μα από μένα. Το παραγγείλω στον εαυτό μου, φέρνω ένα τσίπουρο. Δοκίμασε το, όπως θα πηγαίνεις μέσα, πιάσε ένα τσίπουρο αγάπη μου και ένα κρεμμύδι στο γόνα. Άμα δεν γίνει ο χαμός, έλα να σου πω με τα τραγούδια. Λοιπόν, το επόμενο. Το σημάδι από το μαγιό. Τι, αυτό τι, ναι, όχι είναι τι, πείτε μου να καταλάβω. Το μαύρισμα που μένει άσπρο. Α, που μένει άσπρο. Πολύ.
Σ' αρέσει, και τα πώς κοιτάζονται οι δυο τους. Αυτό αρέσει μέχρι και στους νέους, ρε Λένη. Πού το σημάδι, πάνω, κάτω. Εμένα πιο πολύ είναι του κάτω. Του κάτω είσαι εσύ, εγώ του πάνω. Εντάξει, πάρτε εσείς μία που να κάνει μονοκίνη και άλλη θα γίνει. Αυτό δεν υπάρχει να χάσει ποτέ γυναίκα από το σημείο. Είναι άχαστο, ε. Άχαστο. Άχαστο. Να φοράνε το τέταρτο γυμνές στο μπλουζάκι μας. Α, και το πουκάμισο. Αυτό θα συμφωνήσω. Δεν έχω πουκάμισα. Το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι. Να γυρίσω. Δεν έχεις πουκάμισα. Ας βάλει το πουκάμισο. Να γυρίσω. Και να είναι μόνο με το μακό μου, το μπλουζάκι αυτό. Και εγώ το θέλω, θα μου αρέσει πάρα πολύ. Σαμπλουζάκι. Να έχει αφήσει λίγο ανοιχτή και την μπαλκονόπορτα, να μπαίνει έτσι λίγο δροσούλα. Όχι να μπει κανένας μέσα. Όχι, να μπαίνει λίγο δροσιά στο σπίτι, λέω. Α, ναι. Σκέτη. Απόλαυση. Εσένα, Νικό, μου σ' αρέσει. Για πάντα, πολύ. Σ' αρέσει. Όχι, για να ξέρουμε, σας έχουμε σαν δείγμα, γι' αυτό ρωτάμε. Πιάνω και την νεολαία, Ελένη. Τι να πω. Μακό, σκέτο, κομάντο, τίποτα, έτσι. Σκέτο, ένα μακό. Και άμα είναι και τυραντάκι, ε. Ναι, φαντάζομαι ότι ήταν το δικό μας, θα είναι λίγο πιο μακρύ. Θα είναι σαν φουστάκι, σαν φορεματάκι, μικρό. Ναι. Έγινε. Γενικά τα σαν κοντό φόρεμα. Εγώ και εσύ ποτέ στο Τσίπουρο είμαστε. Το πέμπτο, να είναι αχτένιστες. Εντάξει, αυτό κι αν το έχουμε. Ελένη για να λείπαν. Όχι τζίβα. Όχι. Ατιμέλητα, έτσι. Ναι. Λίγο να βγουν από το μπάνιο και να είναι, να είναι λίγο μπερδεμένα στα μαλλιά της. Ή το πρωί που θα ξυπνήσουν, δέστες. Πάρε χαρά, δέστες αλλιώς. Καλημέρα. Πάρε χαρά. Είσαι έτοιμος να μου δώσεις τον έρωτα. Πάρε χαρά, άσε χαρά. Τον έρωτα, άσε χαρά. Ωραία. Κι όμως... Μπορείς να μου δώσεις τον έρωτα. Δεν είναι αλλιώς. Τώρα ναι, αν δεν ήμασταν εδώ. Μακό μπλουζάκι, σημάδι, τσίπουρο. Μπορείς να μου δώσεις τον έρωτα. Δεν θα χρειαστεί να μου το πεις, ρε Κατερίνα, θα τον έχω δώσει. Και εδώ θα τον δώσω τον έρωτα. Έξω από τη σκηνή ο έρωτας. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άλλο. Α, το έκτο. Να τρώνε σουβλάκια. Αχτένιστες έτσι όπως είναι. Να τρώνε σουβλάκια όπως, έλα, ρε, Γρηγόρη, όπως θα ακούς ξεκάθαρα πράγματα. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Μωρέ Γρηγόρη, να το πάω και παρακάτω. Για πήγε. Η έρευνα είναι για να τα γόρια να νιώθουν πιο. Όχι δεν θα φάει γυναίκα σουβλάκια. Θα γνωρίσω εγώ κοπέλα που θα μου πει πάμε να φάμε δυο διπλόπιτα ή δυο σουβλάκια μόνα ορφανά. Και θα πω εγώ ότι δεν μου κάνει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αφού έχετε πιει τα τσίπουρα, ποιον έχει γνωρίσει? Το Βαγγέλη το Μέμουρα. Στο Σταρόβα. Που μα βλέπει και χαϊδεύεται ακόμα. Φυσικά τη Σταρόβενα. Ξέρει πώ ανεβαίνει αυτή η κοπέλα στην εκκλησία σου, άντρε. Πώ, δηλαδή, άστο. Και την περνά και τσάμπα, φίλε. Γιατί το τσιπουράκι πάει 1 ευρώ και το σουβλάκι 2 ευρώ με 3 ευρώ έχει καθαρίσει. Άννα κατ' τι καρμύριε. Ρούχα δεν τι παίρνει, φοράει τα δικά σου. Μαγιό ποτέ, σημάδι. Καλλιντικά για τα μαλλιά. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μην μένετε μόνο στο σον φαγητό. Φάτε το σουβλάκι, στο αγόρι αρέσει πάρα πολύ. Και το τελευταίο, να είναι υδρωμένες, μπαρμπούνι, να στάζουν. Εντάξει, αφού θέλει θερμαστή, γιατί εμείς τώρα. Όχι να μυρίζουν, ναι. Αυτό Νίκο ήταν, αλλά εσύ που πας στα γυμναστήρια και εγώ από εκεί το έχω δει. Τι έχεις δει? Πήγαινε να πιτσερικά σου, δηλαδή. Τι έκανε. Βόλτα. Έτσι. Ένα γεια. Έμενε μέσα να δει. Ένα γεια. Να κάνεις ερευνές. Το γυναικείο, το υδρωμένο κορμί, ανταλλάσσεται με τίποτα? Όχι. Ανταλλάσσεται ή δεν ανταλλάσσεται? Και άμα μυρίζει και από το ινόπνευμα του τσίπουρου κιόλα, δηλαδή έχει ποτίσει το δέρμα της εκεί. Δεν ξέρω τι λέει η νεολαία, αλλά τουλάχιστον από τα 7, τα 5. Ναι, στα 5. Στα 4. Το πρώτο με το λίγο με το τσίπουρο που δεν το ξέρουν τα παιδιά. Αυτά είναι την Αθήνα. Όλοι οι σουβλάκι το παίζουν στα δάχτυλα. Ναι. Μην δουν εκεί μέσα με σουβλάκι, τρέχουν κατευθείαν πάνω τη. Γιατί όχι, υδρωμένη, αχτένιστη, πιωμένη, ταμυροκουδούν από τα τσίπουρα και με σουβλάκι. Καλησπέρα, δεν θα μου δώσετε τον έρωτα και κιθάρα. Σαν πιζάκι. Το μου. Εντάξει. Λοιπόν, είναι τέλειο. Αυτά ήταν. Έκαψες πάλι μια οικογένεια. Πολλές θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Τι έκαψα, μωρέ. Ναι, με τις έρευνες που λες. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον περνάμε καλά. Λοιπόν, πρέπει να περάσω διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Να δώσω στις 2 τυχερές στο Twitter αυτά που φοράω σήμερα. Μπλούζα, φούστα και παπούτσια. Με πολύ αγάπη. Και βεβαίως να πάμε και στο παιχνίδι μας. Κάντε όπως εγώ, που σήμερα τι λέτε. Τι. Τα 3 αγόρια που διαγωνίζονται. Πού. Θα προσπαθήσουν να κάνουν γαλλικό μανικιούρ στα νύχια. Πάνω μας. Όχι σε εσάς. Τι να κάνουμε σε άντρες. Για άντρες σας φέραμε. Όχι, αλλά θέλουμε να δούμε αν μπορεί ένας άντρας, εάν τους δείξουνε. Εγώ θεωρώ το γαλλικό είναι δύσκολο. Δεν είναι περνάω ένα κόκκινο παντού ή ένα άσπρο. Ξέρεις ποιο είναι το γαλλικό? Ναι, ξέρω αυτό που έχει λίγο το άσπρο στην άκρη. Ξέρετε γιατί είναι αυτό το γαλλικό το κάνανε, λέει. Γιατί οι Γαλλίδες ήταν απεριποίητες και τα νύχια τους πάντοτε ήταν βρώμικα. Και το κάνανε για αυτό το λόγο.
Γι' αυτό. Να μην φαίνεται η μπίχλα. Κάτι την ιστορία δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτή η ιστορία. Είναι ωραίο. Λοιπόν, δύο ωραίοι και ένα κούκλο στα διαγωνιστικά. Ναι! Είναι ο κούκλο, λέει το κορίτσι σου επάνω, ρε πιτσιρίκα. Έτσι είπε η νεολαία. Αχ, ωραία. Μωρέ, πήγε 47 χρονών και διαβάζει. Για το Θεό. Δεν αλλά... έχουμε εδώ μέσα κανέναν πάνω από 43 και κάτι ψηλά. Διαφημίσεις.